Φυτοφαγική διατροφή και bodybuilding. Ήθελα να είμαι μέσα από την οθόνη τώρα και να βλέπω, να σας βλέπω πώς αντιδράτε. Ήδη έχω αρχίσει και σας βλέπω να εξάπτεστε, να είστε έτοιμοι να γελάσετε, να είστε έτοιμοι να σπάσετε την οθόνη. Παρ' όλα αυτά μείνετε κοντά μου στο βίντεο που ακολουθεί, γιατί θα δούμε την εφαρμογή της φυτοφαγικής διατροφής στο bodybuilding. Δηλαδή, αν μπορούμε να έχουμε μυϊκά ωφέλη κάνοντας αυτή τη διατροφή, πού βρίσκουμε την πρωτεΐνη μας, αν μπορούμε να πάρουμε συμπληρώματα αφού τα περισσότερα έχουν ζωική προέλευση, τι συμπληρώματα επιβάλλεται να πάρουμε, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην υγεία μας αυτή η διατροφή, θετικές και αρνητικές, εάν μπορούμε να κάνουμε αγωνιστικό bodybuilding και να είμαστε φυτοφάγοι, και γενικά τι παίζεται τον τελευταίο καιρό με αυτή τη διατροφή. Ξεκινάμε λοιπόν το βίντεο λέγοντας ότι εγώ δεν είμαι ούτε vegan, ούτε διατροφολόγος. Και τι στο καλό τότε μιλάς για αυτό το θέμα? Μιλάω για αυτό το θέμα ως προπονητής bodybuilding. Το bodybuilding είναι ένα άθλημα. Άθλημα είναι, ναι. Ένα άθλημα αποδόσεων, όχι επιδόσεων, όπου προσπαθούμε να χτίσουμε μυϊκό ιστό. Είναι γνωστός ο σημαντικός ρόλος της πρωτεΐνης σε αυτή την προσπάθεια. Και έρχεσαι τώρα εσύ και μου λες, από τα φυτά θα πάρω την πρωτεΐνη μου? Ναι, είναι ένας τρόπος να πάρεις την πρωτεΐνη σου από τα φυτά. Διότι υποστηρίζεται ότι το σώμα δεν αναγνωρίζει από πού εσύ λαμβάνεις την πρωτεΐνη σου. Δηλαδή, όπως δεν καταλαβαίνουν εμείς πόσα κιλά έχεις βάλει, γιατί δεν έχουν ούτε μάτια να το δούνε, ούτε αυτιά να το ακούσουν και αντιλαμβάνονται ένταση, έτσι σου λέει το σώμα αντιλαμβάνει τα αμινοξέα. Δηλαδή, άμα εσύ τα αμινοξέα αυτά μπορέσεις και τα πάρεις από κάποιες φυτικές τροφές, φυτικές πηγές, με γεια σου, με χαρά σου. Το σώμα θα τα δεχτεί, θα τα αφομοιώσει πολύ καλά και μάλιστα σε πολλές ζωικές πρωτεΐνες βάζουμε μέσα κάποια συστατικά φυτικά όπως παπαΐνη, βρωμελίνη που προέρχονται από το ανανά, από την παπάγια, δηλαδή ένζυμα που βοηθούν στη χώνευση και στην απορρόφηση της πρωτεΐνης. Άρα, τα ίδια τα φυτά όταν τα τρώμε, τα ίδια τα φρούτα που περιέχουν αυτές τις, αυτά τα ένζυμα, δεν θα έχουμε σωστή αφομοίωση. Θα μου πεις ναι, αλλά ποια η βιολογική αξία της πρωτεΐνης? Εδώ είναι το κλειδί. Δηλαδή, υπάρχουν 9 βασικά αμινοξέα. Δεν μπορεί να τα παράγει ο οργανισμός μας και αναγκαζόμαστε να τα παίρνουμε στις τροφές. Οι ζωικές τροφές όπως το γάλα, το αυγό, το κρέας, το ψάρι κλπ. Έχουν αυτά τα αμινοξέα έτοιμα, τα παίρνουμε και λέμε ότι για αυτό το λόγο είναι υψηλής βιολογικής αξίας η πρωτεΐνη. Οι φυτικές τροφές δεν τα έχουν και τα 9 αμινοξέα. Θα βρεις 3 στη μία τροφή, 5 στην άλλη και θα γίνει συνδυασμός ώστε να έχουμε όλα και τα 9 αμινοξέα που δεν μπορούμε να παράγουμε και τότε λέμε ότι έχουμε υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη. Υπάρχουν όμως και 2 τροφές, το κίνοα και το φαγόπυρο, που έχουν υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνης, δηλαδή συγκεντρώνουν και τα 9 αυτά απαραίτητα αμινοξέα. Όχι μόνο πρωτεΐνη, έχουν και ίνες πάρα πολλές, έχουν και καλά λιπαρά, ωμέγα 3 και γενικά είναι superfoods, όπως τα λέμε. Τώρα, κάποιοι συνδυασμοί που μπορούμε να κάνουμε εμείς και να μας δώσουν υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη είναι ρύζι, καστανό κατά προτίμηση, σε συνδυασμό με φακές, το πιο γνωστό σε όλους, φακόριζο, σε συνδυασμό με ρεβίθια, σε συνδυασμό, το ρύζι πάντα έτσι, σε συνδυασμό με αρακά. Αυτή είναι η πιο βασική συνδυασμή. Μετά υπάρχει η σόγια, για την οποία πολλά λέγονται σχετικά με τα ιστρογόνα, ότι ιστρογονίζει και είναι ότι χειρότερο θέλει ένας bodybuilder. Γιατί ρε παιδιά, δεν χρειαζόμαστε τα ιστρογόνα σε περίοδο μάζας για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τη μάζα μας? Χρειαζόμαστε και ιστρογόνα. Δεν πρέπει να είναι μηδενικά. Τώρα αυτό που λένε για την καρδιά, ότι την προστατεύουν τα ιστρογόνα, έχει βγει έρευνα που το απομυθοποιεί. Οπότε δεν κολλάω εκεί. Και μετά, το άλλο, λέγεται ότι τα ιστρογόνα της σόγιας είναι φυτοϊστρογόνα, τα οποία δεν επηρεάζουν την παραγωγή ιστρογόνων στον άνθρωπο. Εντάξει, έχει βρεθεί ότι μειώνει και την τεστοστερόνη, αλλά η τεστοστερόνη μέσα στη μέρα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Ξεκινάει να έχει πικ το πρωί, κορυφή το πρωί, στα υψηλότερα επίπεδα και όσο περνάει η μέρα μειώνεται ή ανάλογα. Κάνουμε προπόνηση, δεν κάνουμε, έχουμε στρες, ανάλογα με τα επίπεδα της κορτιζόλης που είναι αντιστρόφως ανάλογη κορτιζόλη, καταπολεμάει την τεστοστερόνη, την παραγωγή. Οπότε έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος και να κατηγορήσουμε τη σόγια. Μπορούμε να την κατηγορήσουμε για μεταλλαγμένη. Όμως μπορούμε να αγοράζουμε βιολογική, οργανική σόγια που δεν είναι μεταλλαγμένη. Και εκεί καλυπτόμαστε. Δηλαδή,
Θα μου πεις τώρα εντάξει, με τις γεύσεις τι κάνουμε, δηλαδή τι γίνεται εκεί. Εγώ έχω λιγούρες για κρέας, μου αρέσει το κρέας, αλλά θέλω να γίνω φυτοφάγος. Με πολλούς φυτοφάγους που έχω μιλήσει, αθλητές και μη, αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι ναι, για τους πρώτους 6 μήνες είχαν λιγούρες για κρέας. Δηλαδή μετά από 6 μήνες τους πέρασαν αυτές οι λιγούρες και οι περισσότεροι μιλάνε για αυτόν τον αριθμό, 6 μήνες. Και όχι μόνο τους πέρασαν, μετά άρχισαν να μυρίζουν το κρέας, να προσπάθησαν να δοκιμάσουν και τους έφερνε αηδία αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα μπορούσα να φτάσω ποτέ, πιστεύω, σε τέτοιο επίπεδο. Αγαπάω το κρέας, αλλά μου αρέσει και η φυτοφαγική διατροφή. Έχω 3 χρόνια που πειραματίζομαι με αυτό το είδος διατροφής. Οι πρώτες μου προσπάθειες ήταν αποτυχημένες μέχρι αηδίας, δηλαδή άρχισε να μαλακώνει το σώμα μου, να νιώθω ότι χάνω μυς. Ενέργεια εντάξει είχα από τον υδατάνθρακα, αλλά με άφηνε γρήγορα και πολλές φορές ξέμενα από ενέργεια γιατί είχα υψηλές εκκρίσεις ινσουλίνης, δεν ήξερα πώς να τα συνδυάσω σωστά και πάθανε και υπογλυκαιμίες και δεν μπορούσα να κρατήσω τη δίαιτά μου, έτρωγα. Το άλλο που μπορεί να σου κάνει είναι να μην χορταίνεις στην αρχή, να μην νιώθεις κορεσμό. Τρελαίνεται το σώμα, κάτι γίνεται καινούριο. Όμως, όσο περνάει ο καιρός, αρχίζει να αποτοξινώνεσαι, φεύγουν οι τοξίνες από το κρέας. Το σηκώτη έχει λιγότερες τοξίνες να φιλτράρει, γιατί δεν έχουμε όλη αυτή τη σαβούρα από τα ζωικά και από τα φάρμακα που τους δίνουν και όλα αυτά που λένε και νιώθουμε μεγάλη ευεξία, δηλαδή περισσότερη ενέργεια. Γιατί το σώμα δεν έχει να φιλτράρει τοξίνες. Θα μου πεις πώς δεν έχει να φιλτράρει τοξίνες. Δεν υπάρχουν ένα σωρό φυτοφάρμακα που βάζουν μέσα στα όλα αυτά που τρώνε οι φυτοφάγοι. Ναι, υπάρχουν, προσπαθούμε να τρώμε βιολογικά. Και πάλι όμως, δεν υπάρχουν 100% βιολογικά γιατί εσύ μπορείς στο χωράφι σου να μην βάζεις τίποτα από φυτοφάρμακα και να είναι υποτίθεται βιολογικά, αλλά εμένα το χωράφι μου που είναι δίπλα σε σένα και βάζω φυτοφάρμακα, μέσω του χώματος περνάει στο δικό σου και κατά πόσο βιολογικά είναι δεν ξέρουμε. Οπότε εγώ εδώ είμαι για να σας πω και τα αρνητικά και τα θετικά. Εγώ δεν είμαι φυτοφάγος, μ' αρέσει όμως η διατροφή αυτή, την κάνω 4 μήνες το χρόνο, όχι συνεχόμενες, 2 τα Χριστούγεννα και 2 για το Πάσχα. Τη συνδυάζω με την νηστεία μου. Εντάξει, ο καθένας τα προσωπικά του πιστεύω δεν μας απασχολούν εδώ. Απλά όμως πάντα, επειδή ήθελα να νηστεύω, αλλά και να κάνω bodybuilding και να προσέχω τη διατροφή μου, ήμουνα σε δίλημα. Τώρα τι θα κάνουμε, ρε γάμο, αρχίζει η νηστεία. Δηλαδή, θα χάσουμε τα gains, θα μαλακώσω, θα γίνω χάλια. Απ' την άλλη, είχα τύψεις, ξέρω εγώ, μέσα μου για το θέμα αυτό. Και πάντα με ενδιέφερε και το έψαχνα. Δηλαδή, αυτό ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησα να το ψάχνω, αλλά και ένα επεισόδιο που είχαμε την καρδιά. Τώρα που μιλάμε για την καρδιά, υπάρχει ένα βιβλιαράκι, αυτό εδώ, το οποίο το έχει γράψει ο κύριος Coldwell Eselstein. Αυτός ο κύριος είναι καθηγητής σε μια πολύ γνωστή κλινική στην Αμερική, στην κλινική που ανακάλυψε, ας το πούμε, την επέμβαση bypass. Αυτός λοιπόν ο κύριος είναι και ο γιατρός του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ, τον Bill Clinton, ο οποίος έπαθε καρδιακή προσβολή και τον έχει κάνει χορτοφάγο και έχει βγάλει αυτό το βιβλίο το οποίο υποστηρίζει ότι όχι μόνο προλαμβάνει την στεφανιά νόσο, η φυτοφαγική διατροφή, αλλά και την αντιστρέφει. Δηλαδή, αν ήδη έχει ξεκινήσει και έχει αθυρωμάτωση σε ακτηρίες, με τη φυτοφαγική διατροφή πιστεύετε ότι μπορείς να την βγάλεις. Μεγάλος πειρασμός. Αλλά και μεγάλος πειρασμός το κρέας για όσους μας αρέσει και το έχουμε συνηθίσει. Παν μέτρων άριστον, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, προσπαθούμε και τα δύο να τα κρατάμε σε ισορροπία. Πάμε να δούμε τώρα για τα συμπληρώματα. Ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα της φυτοφαγικής διατροφής είναι ότι δεν περιέχεται πουθενά βιταμίνη B12 και φυλικό οξύ. Αυτά επιβάλλεται να τα παίρνουμε σε συμπλήρωμα και μάλιστα πολλές φορές, επειδή δεν μπορούμε να τα πάρουμε με την τροφή, το συμπλήρωμα δεν μας καλύπτει. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να ξεκινήσουμε να παίρνουμε τα συμπληρώματα βιταμίνης 12 και B6 και φολικό οξύ. Γενικά το σύμπλεγμα B απαραίτητο. Βοηθάει και στο μεταβολισμό μας μέσω του κύκλου του Krebs και στο να μειώνει την ομοκυστίνη, η οποία είναι ένας δείκτης που δείχνει ότι πάμε για αθυρωμάτωση και σε πολλά άλλα. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να τη χρησιμοποιούμε και να κάνουμε κάθε 1,5-2 μήνες εξέταση αίματος να δούμε τη βιταμίνη B12 και από εκεί και πέρα μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτή που χρησιμοποιούμε είναι απορροφήσιμη, αν είναι αρκετή και τι γίνεται. Πάμε τώρα στα συμπληρώματα διατροφής στα υπόλοιπα. Έχουν βγει πια αμινοξέα BCAA,
διακλαδωτής αλυσίδας αμινοξέων που τα χρησιμοποιούμε πριν την προπόνηση για ενέργεια και μετά την προπόνηση για αποκατάσταση. Vegan. Έχει βγει γλουταμίνη vegan. Έχουν βγει τα πάντα και θα βγουν και άλλα. Έχουν βγει ωμέγα 3 vegan, δηλαδή που δεν προέρχονται από ηχθιέλα. Και θα μου πεις, ωραία, πού θα παίρνω τα ωμέγα 3 μου? Μπορείς να τα παίρνεις από το λινέλαιο. Μία από τις μεγαλύτερες πηγές ωμέγα 3. Το λινάρι δηλαδή, βγάζει το λάδι αυτό το λινέλαιο και είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές. Μετά, έχουμε ένα σωρό καλά λιπαρά, όπως το σουσάμι, το ελαιόλαδο, το λάδι από κολοκύθα που κάνει και καλό στον προστάτη. Θα αναφερθώ σε άλλο βίντεο σχετικά με τον προστάτη και το bodybuilding. Και γενικά υπάρχει μεγάλη ποικιλία τροφών. Και κάτι άλλο, θα μου πεις, και τι θα τρώγω κάθε μέρα, όσπρια και όσπρια και όσπρια και σαλάτες και φρούτα? Τι θα γίνει, δεν μπορώ. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές τρομερές που δεν βαριέσαι ποτέ. Δηλαδή, όρεξη να έχεις και εγώ, εντάξει, ό,τι μπορέσω θα ποστάρω. Θα ποστάρω μια σάλτσα τρομερή, θα σας φτιάξω μπιφτέκια χορτοφαγικά. Ακούγεται οξύμορο, Κι όμως, θα φτιάξουμε πολλά πράγματα. Όχι ότι την υποστηρίζω τη διατροφή αυτή, αλλά δεν είμαι και πολέμιος, δεν είμαι και εχθρός. Μ' αρέσει, τη γουστάρω, με μέτρο. Πάντα με μέτρο, όλα με μέτρο. Τα φέρνουμε στα μέτρα μας. Αυτό εννοώ με μέτρο. Όχι το πανμετρονάριστο, τα φέρνουμε στα μέτρα τα δικά μας, δηλαδή εκεί που θέλουμε εμείς. Τη χρησιμοποιούμε για τους λόγους που χρειαζόμαστε και όταν δεν μας κάνει την αλλάζουμε. Δεν είμαστε ποτέ με παροπίδες. Έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και κοιτάμε να κάνουμε τα πάντα προς όφελός μας. Θα μου πεις τώρα για τα βιολογικά προϊόντα που είπα πριν. Παιδιά, είναι ακριβά. Δηλαδή ο άλλος λέει, ωραία, θα τρώμε όσπρια και λαχανικά και θα μας έρχεται και πιο φθηνά. Ναι, αλλά ποιος ο λόγος να κάνεις φυτοφαγική διατροφή άμα παίρνεις λαχανικά τα οποία είναι γεμάτα φυτοφάρμακα? Φάει κρέας ρε φίλε, το ίδιο κάνει. Οπότε πρέπει να επιλέγουμε και οργανικά και εκεί η τιμή ανεβαίνει και εκεί μας κακοφαίνεται γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να πληρώνουμε τα λαχανικά τόσο ακριβά. Οπότε οργανική σόγια, οργανικό το ένα, οργανικό το άλλο και μας ανεβαίνει. Κάτι άλλο, το ασβέστιο που το παίρνουμε από το γάλα, πού θα το πάρουμε? Παιδιά, τρελές πηγές ασβεστίου από σπόρους τσία, από το γάλα αμυγδάλου, από τους ξηρούς καρπούς, τα αμύγδαλα από μόνα τους. Μπορούμε να φτιάξουμε γάλα εμείς. Δηλαδή υπάρχουν τρομερά πράγματα που θα σας τα δείξω έτσι μόνο και μόνο για να ασχοληθούμε, να τα δούμε έτσι. Θα μου πεις, ωραία, πολύ υδατάνθρακας ρε φίλε, δηλαδή για να πάρω εγώ την πρωτεΐνη μου από το φασόλι, από τη φακή, πρέπει να επιβαρυνθώ και από το ρύζι και από τους συνδυασμούς αυτούς, πρέπει να επιβαρυνθώ και με ένα σωρό υδατάνθρακα που έχουν αυτές τις τροφές μέσα. Τι κάνω εκεί πέρα, θα γίνω χοντρός για να πάρω την πρωτεΐνη που θέλω? Λοιπόν, ένα-ένα. Όλα αυτά περιέχουν, ναι, μεν πολύ υδατάνθρακα, αλλά περιέχουν και πάρα πολλές ίνες φυτικές που τι κάνουνε, καθυστερούν την αφομοίωση αυτού του υδατάνθρακα με αποτέλεσμα να μην έχουμε πικ στις εκρήσεις ινσουλίνης. Αυτά που έλεγα στο βίντεο σχετικά με το πώς να ελέγξουμε την πείνα μας και πώς να μην σπάσουμε τη διατροφή μας στο δεύτερο μέρος για τις ορμόνες. Λοιπόν, οπότε εκεί έρχεται και γλυκαίνει που λέμε και μπορούμε να τρώμε τον υδατάνθρακα αυτό όσο το δυνατόν χωρίς να το παρακάνουμε και οι ίνες που έχουν όλες αυτές τις τροφές θα μας βοηθήσουν ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει αποδειχτεί ότι με το να κάνεις τη φυτοφαγική διατροφή μειώνεις και τα επίπεδα σακχάρου και μπορείς να τη στρέψεις μέχρι και διαβήτη τύπου 2 και δηλαδή για να γίνονται αυτά τα πράγματα πάει να πει ότι δεν βλάπτει ο υδατάνθρακας αυτός αφού έχουμε τόσες ίνες μέσα στη διατροφή που μας προστατεύουν με τον τρόπο που είπαμε πριν. Ένα από τα βασικά ωφέλη της διατροφής αυτής είναι ότι καταπολεμά τις φλεγμονές. Οι φλεγμονές, δεν μιλάω για τις φλεγμονές που είναι ευεργετικές, δηλαδή τις μεταπροπονητικές φλεγμονές που είναι εκείνη τη στιγμή και μας βοηθούν να αναπλάσουμε το μυϊκό ιστό μας. Μιλάω για τις χρόνιες φλεγμονές, οι οποίες μπορεί να είναι από φλεγμονές στις αρθρώσεις μας, που να μας ενοχλούν στην προπόνησή μας, μέχρι και φλεγμονές στο ενδοθύλιο των αρτηριών που είναι επικίνδυνες πια ακόμα και για τη ζωή μας. Κρατάει το pH του αίματος αλκαλικό και όχι όξινο. Δηλαδή οι πρωτεΐνες όπως ασπράδια, κοτόπουλα κλπ. Μας κάνουν το pH όξινο και αυτό αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο και να οδηγούμαστε σε φλεγμονές. Ενώ με τη φυτοφαγική διατροφή έχουμε αλκαλικό pH,
Ό,τι καλύτερο. Να πω ρε παιδιά ότι και η φυτοφαγική διατροφή ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή, ο Πυθαγόρας ήταν αυτός που πρώτος μίλησε και υποστήριξε αυτή τη διατροφή. Τώρα, για πάμε στο bodybuilding, το αγωνιστικό. Ρε φίλε, μπορώ εγώ να με τουμπάνω και να τρώω μπάμιες. Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι ζώο όμως χάρη να παίζεις στο Ολύμπια και να κρέμονται τα κρέατα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όμως μπορείς να είσαι φυτοφάγος και να αγωνίζεσαι σε κατηγορίες fitness, physique. Υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές ήδη που αγωνίζονται σε αυτές τις κατηγορίες και έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και όλο και περισσότεροι γυρνάνε. Μιλάμε για το bodybuilding και fitness τώρα. Και bikini μπορείς να παίξεις αμέσως κοπέλα και τα πάντα. Bodybuilding, heavy weight και αυτά δεν γίνεται δυστυχώς. Εκεί θέλουμε άλλα πράγματα. Ωραία, και θα μου πεις ρε Σταύρο τώρα εντάξει, αφού μπορώ να κατεβαίνω σε αγώνες και να είμαι φυτοφάγος στις ελαφριές κατηγορίες, αφού μπορώ να έχω καλά μυϊκά αποτελέσματα με τη φυτοφαγική διατροφή, γιατί στο καλό δεν μπορώ να παίξω στις heavyweight κατηγορίες και να είμαι μεγάλος bodybuilder βαρύς? Λοιπόν, για τους εξής παρακάτω λόγους, να τα αιτιολογήσουμε όλα. Γιατί, για να χτίσεις αυτές τις μάζες, αυτά τα κρέατα, χρειάζεσαι πάρα πολύ υψηλή δοσολογία πρωτεΐνης. Και για να τα συντηρήσεις επίσης. Οπότε, για να πάρεις όλη αυτή την πρωτεΐνη από τις φυτικές πηγές, αναγκαστικά θα επιβαρυνθείς και με όλο αυτό τον υδατάνθρακα. Μιλάμε για ποσότητες υδατάνθρακα που ούτε οι ίνες πια σε σώζουν, που έχουν μέσα αυτές τις τρόφες που είπαμε πριν. Όχι μόνο ούτε είναι σε σώζουν, είναι τόσο πολύ το φαγητό που πρέπει να φας, φυτικό, που δεν το χωράει το στομάχι σου, ειδικά με τόσες ίνες που περιέχει, το κάνω ακόμα πιο δύσκολο. Σε φουσκώνει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται για αυτό το λόγο λοιπόν, γιατί δεν μπορείς να λάβεις την πρωτεΐνη που χρειάζεσαι χωρίς να πάρεις και όλο αυτό τον υδατάνθρακα. Και με τόση μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης θα λάβεις μεγάλη τεράστια ποσότητα υδατάνθρακα, θα ξεπεράσεις τις θερμίδες που χρειάζεσαι, θα γίνεις χοντρός. Σε περίπτωση που μπορέσεις και να το φας, το στομάχι σου θα είναι τούμπανο από τις ίνες, από τόσες πολλές, δηλαδή είναι αδύνατον. Γι' αυτό το λόγο και μόνο. Ολοένα και γυρνάνε περισσότεροι αθλητές, θα δείτε και στο Instagram και παντού, bodybuilders, αλλά και άλλου είδους επαγγελματίες αθλητές του NBA, από rugby, από baseball, ηθοποιοί, γίνεται γενικά ένας χαμός, προωθούν αυτή τη διατροφή. Μέσα στο 2018 θα υπάρχουν πολλά ντοκιμαντέρ και ταινίες που θα έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα. Υπάρχει γενικά μια έξαρση. Τώρα αυτή η έξαρση γιατί γίνεται? Έχει να κάνει με το συμφέρον ότι κάποιες τροφές από αυτές έχουν υψηλό κέρδος για τις εταιρείες. Έχει να κάνει ότι οι τροφές έχουν δηλητηριαστεί αρκετά. Έχει να κάνει... Δεν ξέρουμε τι έχει να κάνει. Δεν με αφορά. Εμείς το παρακολουθούμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει έξαρση. Σε όλα τα εστιατόρια αρχίζουν και μπαίνει... Δηλαδή αρχίζει και μπαίνει στο μενού vegan επιλογή, vegetarian επιλογή. Και γενικά... Πιστεύω ότι για τα επόμενα 5 χρόνια, με βάση αυτά που διαβάζω και βλέπω εδώ στο εξωτερικό, ειδικά που μένω, θα μεσουρανίσει η vegan διατροφή. Γι' αυτό το λόγο, επειδή πολλοί θα γυρίσουν σε αυτόν τον τρόπο ζωής, και δεν τους κατακρίνω και τους χαίρομαι, θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, να μπορούμε να βοηθήσουμε όσοι είμαστε προπονητές, να μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που κάνει αυτό το... ακολουθεί αυτόν τον τρόπο διατροφής, να ξέρουμε τι ανάρρωση μπορεί να έχει, τι δυνατότητες μπορεί να έχει για να χτίσει μυϊκό ιστό, πώς να τον προπονήσουμε. Δηλαδή, όταν εγώ λαμβάνω περισσότερο υδατάνθρακα από τη διατροφή μου αναγκαστικά, όπως στη vegan διατροφή, τι θα κάνω? Θα δουλέψω πιο πολύ HIIT, θα δουλέψω πιο πολύ αεροβική με ένταση, δηλαδή πράγματα που χρειάζονται υδατάνθρακα για ενέργεια, ώστε να το χρησιμοποιώ, να μην μου μένει. Βλέπω ότι μπορεί να μην έχω τόσο καλή ανάρρωση όσο με τη ζωική πρωτεΐνη. Θα δουλέψω διαφορετικά, θα έχω πιο μικρό όγκο προπόνησης, μπορεί ξέρω εγώ να δουλεύω όπως δουλεύουν οι περισσότεροι φυσικοί αθλητές. Να αλλάξουμε, να προσαρμοστούμε, να μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους βλέπουμε, εσύ κάνεις αυτό, τελείωσε, δεν ξέρω, δεν μπορώ, πρέπει να φας κρέας, πρέπει να φας αυγό. Όχι, αυτό που γουστάρεις θα φας. Εμένα είναι η δουλειά μου να σε βοηθήσω με αυτό που γουστάρεις και πρέπει να μορφωθώ διαβάζοντας, ακούγοντας, όχι εμένα. Εγώ παιδιά αναφορά κάνω αυτό το θέμα. Ούτε κανένας γκουρού είμαι, ούτε τίποτα, έτσι. Προσπαθώ να σας μεταδώσω αυτά που βλέπω και αυτά που εισπράττω καθημερινά γύρω μου, ειδικά στο μέρος που μένω εδώ πέρα. Είναι πολύ διαδεδομένα τα detox, υπάρχουν detox κέντρα που γίνεται χαμός, έρχεται ο κόσμος και πληρώνει τα μαλλιοκέφαλά του.
Υπάρχουν πολλά εστιατόρια εδώ vegan καθαρά και μόνο και χαίρομαι γι' αυτό γιατί έχω επιλογές να τρώω και να μαθαίνω και να μπορώ να εξελίσσω κι εγώ. Ένα άλλο θέμα που θέλω να δούμε είναι ότι όπως ξέρουμε το βράδυ που πέφτουμε για ύπνο φροντίζουμε να φάμε ένα γεύμα με πρωτεΐνη και λιπαρά χωρίς υδατάνθρακες, πρώτον για να μην επιβαρύνουμε το οργανισμό μας με υδατάνθρακες υποτίθεται και παχύνουμε και δεύτερον και κυριότερον γιατί όταν τρώμε υδατάνθρακα έχουμε κρίσεις ινσουλίνης υψηλές με αποτέλεσμα η ινσουλίνη αφού είναι ανταγωνιστική της αυξητικής ορμόνης κατά τη διάρκεια του ύπνου να έχουμε ακόμα ινσουλίνη στο σώμα μας και να μην μπορούμε να παράγουμε αυξητική ορμόνη. Οπότε συνηθίζουμε να τρώμε ένα γεύμα πρωτεΐνης με κάποια λιπαρά καλά όπως ξηρή καρπή ή ελαιόλαδο με αγκουράκι, κάποια σαλάτα και ασπράδια. Κάποιοι θέλετε να τρώτε και αργείς αποδεσμένες πρωτεΐνες όπως η καζεΐνη. Τέλος πάντων, αυτό με τη φυτοφαγική διατροφή σου λέει πώς το κάνεις. Αφού θα φάω υδατάνθρακες, δεν τους γλιτώνω. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Κάποια σκόνη πρωτεΐνης μπορείς να φας, όπου έχει αφαιρεθεί ο υδατάνθρακας και υπάρχει μεν, αλλά όχι σε μεγάλη συγκέντρωση, σε συνδυασμό με κάποια καλά λιπαρά όπως ξηρούς καρπούς, μια κουταλιά λινέλαιο, ελαιόλαδο κλπ. Το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι να φας το τελευταίο σου γεύμα αρκετή ώρα πριν κοιμηθείς, δηλαδή γύρω στις 3 ώρες. Ώστε να εκρίνεις την ινσουλίνη εκείνη την ώρα, βέβαια μη σκάσεις, μην το παρακάνεις τον υδατάνθρακα, όσο μπορείς με λιγότερο υδατάνθρακα, έτσι. Ώστε να χρησιμοποιήσεις την ώρα αυτή, να χωνευτεί η τροφή, να παράγεις ινσουλίνη, να απορροφηθεί και μετά όταν πέσεις για ύπνο πια και περάσουν κάποιες ώρες και μπεις στο βαθύ ύπνο, στον ύπνο REM, να ξεκινήσεις να παράγεις αυξητική ορμόνη. Σχετικά με τις πρωτεΐνες σκόνες. Έχουν βγει πρωτεΐνη σκόνη από αρακά, από σόγια, έχει βγει από κοινόα, έχει βγει από αμύγδαλο. Έχουν βγει ένα σωρό. Εμείς καλό είναι να συνδυάζουμε δυο μαζί, τρεις μαζί από αυτές, δηλαδή καστανό ρύζι το βάζουμε πάντα, σε συνδυασμό με πρωτεΐνη αρακά. Εμένα η σόγια δεν μου αρέσει σαν πρωτεΐνη σκόνη, είναι πολύ βαριά για τα δικά μου γούστα και να σας πω και κάτι άλλο. Γενικά οι πρωτεΐνες αυτές, παιδιά, δεν έχουν καλή γεύση. Είναι σαν να τρώμε χώμα. Όμως, παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες, όπως η Vegan 80 που έχω ξανααναφέρει, η οποία έχει φανταστική γεύση, είναι πολύ αφομοιώσιμη και συνδυάζει μαζί φυτικές πρωτεΐνες με αποτέλεσμα να καλύπτει, να έχει τρομερό προφίλ αμινοξέων και υπάρχουν και άλλες παρόμοιες. Αν εμείς τώρα πάρουμε ξερή πρωτεΐνη από μαγαζί με βιολογικά, καλά θα κάνουμε και θα την πάρουμε, αλλά θα πρέπει να την αναμίξουμε με διάφορα γλυκαντικά όπως πουρέ μήλου, χωρίς να έχει μέσα ζάχαρη, έτσι, ή να βάλουμε στέβια, ή να βάλουμε κάποιο φυτικό γάλα, γάλα από αμύγδαλο, γάλα από κίνοα, γάλα από κάναβη, τρομερή πρωτεΐνη και της κάναβης. Δεν βλέπω το λόγο να μην ακολουθήσει κάποιος αυτή τη διατροφή και να μην προσπαθήσει. Στην αρχή μπορεί να μην το πετύχεις, αλλά άμα σου αρέσει είτε ιδεολογίας, γιατί να και αυτά που ακούγονται για τα ζωάκια που τα βασανίζουν, που κάνουν, που δείχνουν. Άμα είναι κάποιος λίγο πιο ευαίσθητος με τα ζώα, ευαισθητοποιημένος, μπορεί να το ακολουθήσει γι' αυτό. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει μπουχτίσει τα φαγητά αυτά, κάποιος άλλος μπορεί να το κάνει για υγεία, κάποιος άλλος για πείραμα. Λέω, παιδιά, ανοιχτείτε, κάντε το, δοκιμάστε το. Δεν σας αρέσει, παρατήστε το. Άμα δείτε ότι έχετε τρελά cravings, δηλαδή λιγούρες, λαχτάρες για κρέας, δεν σας πάει. Ακούστε το σώμα σας. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε το σώμα μας. Δεν μας πάει. Δεν το κάνουμε. Προχωράμε παρακάτω. Μας ήρθε κάποιο καιρό να το κάνουμε για λίγο. Το κάνουμε. Μην περιορίζεστε. Μην βάζετε ταμπέλες. Δουλέψτε οτιδήποτε εφόδια έχουμε για το καλό του σώματός μας και την πρόοδό μας. Αυτά λοιπόν από μένα για έτσι μια εισαγωγή γενική σε αυτό το θέμα που αρχίζει να μεγαλώνει όσο πάει και περισσότερο. Και παιδιά, μετά από 2 εβδομάδες νιώθεις ένα πράγμα, μια ανακούφιση. Νιώθεις μέσα σου δηλαδή καθαρός, νιώθεις ένα well-being, το συνέστημα ότι όλα πάνε καλά, ότι τρώω καθαρά. Και φανταστείτε τώρα ότι ένα πιάτο που έχει ένα φαγητό μαγειρεμένο κανονικό και πας μετά να το πλύνεις και έχουν κολλήσει τα λίπη και αυτά. Το ίδιο πράγμα είναι μέσα στο στομάχι μας. Φανταστείτε τώρα ένα πιάτο από φυτοφαγική τροφή που
θα του κάνεις ένα έτσι στη βρύση και θα καθαρίσει ούτε απορρυπαντικό που λέει ο λόγος δεν θα χρειαστεί να βάλεις. Τέλος πάντων, πιστεύω να σας κάλυψα τις περισσότερες απορίες. Μην το βλέπετε αιρετικά το θέμα. Πειραματιστείτε, δείτε το. Και εδώ είμαστε να παρουσιάσουμε και ό,τι καινούργιο θα έχει να κάνει με αυτό το θέμα και κάποιες συνταγές. Σταύρος Fit Nation, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη αν σας κούρασα, αλλά πιστεύω ότι τα επόμενα 5 χρόνια το θέμα αυτό θα το συναντήσετε πολύ περισσότερο από ό,τι το έχετε συναντήσει μέχρι τώρα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Πατήστε το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για τα καινούργια βίντεο. Σας έχω μια έκπληξη, μια πολύ ωραία συνέντευξη. Προσεχώς. Thank you.